Καλησπέρα σε όλους και εύχομαι και καλό Σαββατοκύριακο και καλές Αγωστή που δεν είπαμε. Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα για το διαγωνισμό που έλαβα μέρος. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Από όλο τον κόσμο μου ήταν φοβερή αυτή η εμπειρία. Μπράβο τους και πιο πολύ μπράβο σε όσους πήραν τις τρεις υψηλές θέσεις στα μετάλλια. Και στο μπράβο και στο διοργανωτή, το φίλο μου τον Μπάρι. Πέρα από αυτό, έλαβα και εγώ μέρος κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, αντίξιες μπορώ να πω, και θα ήθελα για αυτόν τον λόγο να ευχαριστήσω τους δύο φίλους μου, το ξάδερφό μου τον Σωτήρη, τον Μπούτσι, ο οποίος έκανε τη βιντεοσκόπηση, ερχόταν μετά από τη δουλειά, κοιμόταν 2 ώρες και ερχόταν σε μένα για να βοηθήσει, οπότε είχε ρεπό, το Δημήτρη το Καραγιάννη, ο οποίος έκανε και το μοντέλο, και αυτός κουράστηκε πάρα πολύ να βρούμε ώρα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες πρόβες από τη δουλειά του, με τις βάρδιες του και όλα αυτά, δεν δουλεύει στα υποβρύχια το παιδί. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους, για όλα και τους ζητάω και συγγνώμη άμα τους ταλαιπώρησα πολύ πάνω στο θέμα αυτό. Αντίξουν συνθήκες να κάνουμε τη δουλειά μας, πρόβες, στο σπίτι μας μέσα, με ωράριο COVID να πρέπει να πάμε να είναι σπίτι τους μέχρι τις 9 παρά. Όλα ήταν δύσκολα. Προσπάθησαμε να κάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσαμε. Και τους ευχαριστώ πολύ που με βοήθησαν τελικά να λάβω μέρος. Ήταν πολύ δύσκολο και εγώ σε αυτή την εκπληκτική διοργάνωση. Σύνθετα να βγάλω και το φίλο μου τον Λουκά τον Τεντή, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στη μετάφραση. Με βοήθησε πάρα πολύ με διάφορες λέξεις εξειδικευμένες για να πω πάνω στη θεραπεία και όλα αυτά. Όπως επίσης και το group του, όλους τα παιδιά του αδερφικού μου φίλου του Βαγγέλη του Μάτζαρε που ήταν κοντά μου. Με ψυχώσανε και όπως είναι και ο Λουκάς σε αυτό το group και μου δώσανε κουράγιο για να μπορέσω να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη στήριξή τους και στο group, εννοείται. Τώρα να πούμε δύο πράγματα. Εγώ έκανα το καλύτερο δυνατό που μπορούσα. Δυστυχώς δεν έπεσα πάνω στην παράταση που πήραν οι άλλοι λόγω COVID και αυτά, αλλά το αποφάσισα να είμαι αμέσως, να φωτίσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα πάνω στη δουλειά μου. Δυστυχώς πολλές φορές αδικούμαστε γιατί το δικό μας το μασάζ είναι μασάζ αποδητηρίων. Έχει άλλη νοοτροπία, άλλο πρωτόκολλο. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα μασάζ περισσότερο σπα, περισσότερο ξενοδοχείου. Π.χ. που έχει το covering, το να σκεπάτησε και όλα αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα αποδητήρια. Μας πάνε με τις ντομάτες. Προσπαθήκαμε να προσαρμοστούμε σε μια άλλη νοοτροπία. Πιστεύω ότι ίσως εκεί χάσαμε λίγο, ίσως και να κρίθηκα και λίγο αυστηρά στο θέμα αυτό. Βγήκαμε ένα στον κόσμο, στα 23 άτομα, δεν γίνει λίγο. Θα ήθελα κάτι παραπάνω. Θα κοιτάξω να δω τι λάθη γίνανε. Περιμένω τις βαθμολογίες. Θα προσπαθήσω να προσαρμόσω όσο γίνεται τα δικά μου τα δεδομένα σε ένα πιο διαγωνιστικό στυλ. Βέβαια, να έχουμε και δυνατότητα να κάνουμε πράγματα εκτός σπιτιού και πολλές πρόβες και όλα αυτά, γιατί τώρα μας ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν και κατόρθωμα που αυτό που κάναμε. Τώρα περιμένουμε και την βαθμολογία για το Παλαιστίνιο Πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε εκεί πέρα να έχουμε κάνει κάτι καλό όπως πέρσι. Βέβαια θα ξαναπώ ότι ίσως αδικούμε από κάποια πράγματα στην βαθμολογία γιατί είναι άλλη μας συνοτροπία. Αλλά είναι ένας διαγωνισμός και κρίνεται με αυτά τα κριτήρια και τι να κάνουμε, προσαρμοζόμαστε. Εγώ όμως δεν πρόκειται να αλλάξω την νοοτροπία μου. Θεωρώ ότι το μασάζ το αγωνιστικό είναι το πραγματικό αθλητικό μασάζ. Σε αυτό θα είμαι θειασότης και σε αυτό θα ακολουθήσω να είμαι. Δεν απογοητευόμαστε. Στη ζωή μας έχουμε νοοτροπία Real Madrid. Γι' αυτό φόρεσα και τα ρούχα να το δείξω συμβολικά. Έχουμε μάθει να παλεύουμε για ψηλά, για στόχο. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε σε τίποτα. Θα επιστρέψουμε δυρμύτεροι και καλύτεροι. Εννοείται. Και πάλι ευχαριστώ όλους όσους με υποστηρίξαν με τον τρόπο τους και τη θετική τους ενέργεια και ό,τι βάλανε. Συνεχίζουμε ένα στον κόσμο. Το μασάζ το δικό μας πιστεύω είναι το μασάζ το πραγματικό, αθλητικό και όχι το μασάζ επίδειξης. Και πιστεύω ότι αυτό το έχει πιστοποιήσει η αναγνώριση με συνεργασία με όλους αθλητές όπως ο Τσιμίκας, ο Ραγκέλοβιτς, ο Ταυλαρίδης, ο Φιντανίδης. Ο Μασούρας, ο Σιώπης, ο Βαγγίλης ο Μάτζαρης, ο Βαγγίλης ο Βασιλόπουλος, πάρα πολλά παιδιά μου έχουν εμπιστευτεί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν,
Και πάλι συγχαρητήρια στους κατέλαβαν τις θέσεις που κατάλαβαν. Και το μήνυμα θα αναπεράσω είναι το εξής. Θα το πω με ένα τραγούδι, το οποίο λέει ο Σφαγιανάκης, και λέει το εξής. Και η ψυχή μου όμως είναι παλικάρι κι ούτω χάρος δεν μπορεί να μου την πάρει. Έτσι είναι. Παλεύουμε μέχρι τέλος, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι να φέρουμε το μετάλλιο εκεί που πρέπει, στη Σαλαμίνα και σε μένα. Ευχαριστώ πολύ για όλα, φιλιά πολλά, και ευχαριστώ κυρίως όλο τον κόσμο. Περιμένουμε την ενημέρωση για το Παναλλήνιο. Να είστε καλά, παιδιά. Φιλιά πολλά.